Λοιπόν, ο Δημήτρης ο σκηνοθέτης θέλει να μας βάλει λίγο στο κλίμα του πρώτου θέματος που θα παρουσιάσουμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής. Δημήτρη, για δείξε λίγο τη φωτογραφία. Είναι ένα πάρκο εκεί στη Νέα Λικαρνασσό. Έπιασαν πινέλα μέλη μιας εθελοντικής ομάδας, της δραστήριας εθελοντικής ομάδας Ζωδρό και με μεράκι. Δημιούργησαν ένα όμορφο σκηνικό, μια πολύ όμορφη εικόνα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που η συγκεκριμένη εθελοντική ομάδα μας εκπλήσει κατά κάποιο τρόπο με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις και επιβεβαιώνει με τον πλέον έτσι εμφατικό τρόπο πως ο εθελοντισμός σε δύσκολες περιόδους, όπως είναι η περίοδος της επιδημιολογικής κρίσης, είναι πιο επίκαιρος και πιο αναγκαίος από ποτέ. Και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Λιδάκη, μέλος εθελοντικής ομάδας Ζωδρό. Κυρία Λιδάκη, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για πείτε μας λίγο κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με την όμορφη δράση. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες αυτή τη στιγμή σε ένα από τα πιο κεντρικά πάρκα στην Αλικαρνασσό. Ξεκίνησε στο συγκεκριμένο πάρκο η δράση πριν ένα μήνα περίπου. Σε συνεργασία με το Δήμο και με άλλες εθελοντικές ομάδες, βάψαμε τα κολονάκια γύρω-γύρω όσο μπορούσαμε με ένα ωραίο φωτεινό μπλε, όπως βλέπετε. Ναι. Και τώρα, τις τελευταίες μέρες, ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω με τη φίλη μου τη Γωγό Πιλάτου και την Εύα την Παλαμούτσο και ζωγραφίσαμε ψαράκια, μέδουσες, δώσαμε έτσι λίγο θαλασσινό θέμα, κάτι να χαρούμε, να δώσουμε λίγο φως, λίγο χρώμα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, που όπως είπατε ότι το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη όλοι μας. Πήρατε λοιπόν τα πινέλα και δημιουργήσατε. Ακριβώς. Και το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ποιο είναι? Το μήνυμα είναι ότι χρειαζόμαστε, όπως είπατε, το χρώμα. Χρειαζόμαστε χαρά στη ζωή μας, ειδικά σε αυτές τις μέρες. Και πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε ότι δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια. Ο καθένας μπορεί το κάτι λίγο να προσφέρει. Εμείς πήγαμε 2-3 ωρίτσες και ζωγραφίσαμε. Κάποιος άλλος μπορεί να αγοράσει ένα κουτί χρώμα. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις που γίνονται, καθαρισμοί παραλίας, δεντροφυτεύσεις, το οτιδήποτε, να κρατήσουμε το σπίτι μας, τη γειτονιά μας, τον τόπο μας καθαρό, όμορφο, να έχουμε μια καθημερινότητα με όσο μπορούμε στιγμούλες ευτυχίας που χρειαζόμαστε. Ναι. Να δείξουμε στα παιδιά μας ότι πρέπει να έχουμε, να είμαστε στη δράση και όχι στην παθητική στάση ζωής. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα με το συγκεκριμένο πάρκο? Δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει η κυρία Πιλάτου, που είναι και πιο δραστήρια στην ομάδα. Εμένα απλά με κάλεσαν να συμμετάσχω και έτσι έκανα. Μάλιστα. Το πώς ξεκίνησε, όπως ξεκινάνε και πολλές άλλες δράσεις της ομάδας. Από μια ιδέα. Από μια Βλέπουμε ιδέα. Κάτι που μας ενοχλεί και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Σωστά. Σας ενοχλούν πολλά στο Ηράκλειο και στην περιοχή σας? Υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα. Σωστά. Αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι το σωστό για μένα να ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Το σωστό είναι να δούμε πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Να βρούμε, αν δεν μπορούμε εμείς, ποιος είναι υπεύθυνος. Να κινητοποιήσουμε άλλους ανθρώπους. Λίγο-λίγο, από μία μικρή ομάδα, από μία μικρή πράξη, ξεκινάνε μεγαλύτερα πράγματα. Τι θα αλλάζατε, αν σας δινόταν η ευκαιρία, τι θα αλλάζατε μέσα από τον εθελοντισμό, μέσα από τα πινέλα σας, τις όμορφες σκέψεις σας, το πρώτο πράγμα, αύριο το πρωί, μετά από αυτή τη δράση? Στέφθηκε με επιτυχία, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ο επόμενος στόχος, ποιος θα μπορούσε να είναι? Χαίρομαι πολύ που σας αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Καθημερινά, αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα βρούμε δεκάδες δράσεις που μπορούν να γίνουν, ο καθένας από εμάς. Να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί, ακόμα δεν ξέρουμε τη μέρα συγκεκριμένα, αλλά θα υπάρξει ενημέρωση στην σελίδα μας στο Facebook. Έχει προγραμματιστεί να γίνει μια δεντροφύτευση στη βορεινή πλευρά του της βιομηχανικής περιοχής. Είναι λίγο μετά το μέγαρο της αστυνομίας. Είναι 6 στρέμματα σε οικόπεδο του Δήμου. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να συμμετάσχει. Και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάρουμε και τα παιδιά μας,
να έχουν μια επαφή με τον εθελοντισμό είναι τόσο ευεργετικό και για το χαρακτήρα τους και για την ευτυχία τους και για την ευημερία τους, για το πώς θα εξελιχθούν σαν άνθρωποι, να νιώσουν τη χαρά της προσφοράς. Μάλιστα, θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολο είναι, μου δώσατε τώρα την ευκαιρία, μου δώσατε την πάσα να συμμετέχει κάποιος στις εθελοντικές δράσεις που διοργανώνετε και έχετε προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα και προγραμματίζετε, αν συνυπολογίσουμε βέβαια τους περιορισμούς. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να συμμετέχει, πάρει κάποιος περιορισμός στα άτομα, δηλαδή μέχρι 10 άτομα θα συμμετέχουμε σήμερα σε αυτή τη δράση. Σε ανοιχτούς χώρους, ναι. Όχι, δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποιος περιορισμός. Δηλαδή, στη δράση αυτή που προγραμματίζεται τώρα, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Είναι πολύ ναι. μεγάλη η περιοχή. Φυσικά, όλοι θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, τη μάσκα μας, να προσέχουμε να μην ερχόμαστε πολύ κοντά με τον συνάνθρωπο. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα περιορισμοί. Μπορεί οποιοδήποτε να ενημερώνεται μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook για τις επόμενες δράσεις και όποιος θέλει να έρχεται και να συμμετάσχει. Μάλιστα. Οι κριτικές και τα σχόλια για αυτή τη δράση και να κλείσουμε κάπως έτσι. Τι σας λένε εκεί οι κάτοικοι? Όσοι περνούσαν ναι. Μας έδιναν συγχαρητήρια. Είναι πολύ ωραίο να τα ακούμε αυτό. Είναι και αυτό μια ανταμοιβή για τον κόπο μας. Μας έδιναν συγχαρητήρια, ομορφαίνουμε τη γειτονιά τους. Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι, λίγη ομορφιά στη ζωή μας, λίγη Μάλιστα. χαρά. Και βέβαια υποχρέωσή μας να το διατηρήσουμε. Κάποιοι βεβαίως, άνθρωποι βγήκαν βεβαίως. Μπροστά, σπατάλησαν κάποιο χρόνο από την καθημερινότητά τους γιατί το ήθελαν και αυτή η δράση τους έκανε να χαμογελάσουν περισσότερο και να αισθανθούν όμορφα. Ωστόσο, πρέπει όλοι εμείς να διατηρήσουμε αυτό το πολύ όμορφο Βεβαίως. Περιβάλλον στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Στο χέρι μας είναι. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Κυρία όλοι Λιδάκη, μας μπορούμε βέβαια. Να κάνουμε κάτι, ακόμα και το πιο μικρό. Να σας ευχαριστήσω είναι πολύ. Είναι ευθύνη όλων μας. Εννοείται, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, πολύ για την πρόσκληση. Να είστε Καλό καλά. Σας βράδυ. Να είστε καλά.